έχουμε σήμερα Κατρίς. Το τσαντάκι είναι κλειστό. Δεν θα πέσει αυτή τη φορά. Ήξερα τι έκανα. Για πάμε. Welcome to my channel again. Τι μου κάνετε, πώς είσαστε, τι κάνετε, τι ωραία μέρα που έχει. Το ξέρω όμως, το Σαββατοκύριακο θα γίνει χαμός. Πιστεύω πριν να έχεις κάνει το like σου, το subscribe σου, με έχεις ακολουθήσει στα social media, κάπου εδώ πέρα είναι το Instagram μου. Δεν ξέρω, όπως βλέπεις και στον τίτλο, σήμερα θα ασχοληθούμε με την Κατρίς. Μου στείλε ένα βαλιτσάκι με υπέροχα κανητικά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Το βλέπεις, γιατί βλέπεις το αποτέλεσμα. Ναι, γλυκιά μου, και εγώ χαρούμενη. Αλλά δεν θα σου στερήσω αυτή τη χαρά να τα δούμε μαζί και να τα δοκιμάσουμε μαζί, να δεις την υφή του, πώς γράφουν στα μάτια μου, ξέρεις τώρα. Οπότε φιλενάδα, πάμε να δούμε πώς έχω κάνει αυτό το look και να σου πω και τις εντυπώσεις μου, να δεις και τι και αυτά. Πάμε! Το πρώτο προϊόν που μου στείλανε είναι αυτό εδώ πέρα το primer, το οποίο είναι Prime and Fine Goodbye Pores και μας υπόσχεται ένα πάρα πολύ flawless φινίρισμα, ένα τέλειο τελείωμα, οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε. Α, έχει και το αυτό. Βάζω μια μικρή ποσότητα. Α, έχει αυτό εδώ πέρα το χρώμα. Είναι πάρα πολύ τραχή. Έχει μια ιδιαίτερη μυρωδίτσα, μπορώ να σου πω. Παιδιά, στέγνωσε. Μπορώ να πω ότι μου θυμίζει ένα σιλικονάτο primer, το οποίο μου θυμίζει αυτό της W7, αν θυμάσαι, το μαύρο και το διαφανής. Φανταστικό, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα βάλω και εδώ πιο πολύ στη μύτη, γιατί εδώ πέρα έχω το θεματάκι μου που γυαλίζω. Παιδιά, το έχει απορροφήσει πάρα πολύ, δεν κολλάει καθόλου. Η όψη του δέρματός μου και η υφή είναι πάρα πολύ μαλακή, πάρα πολύ σμούθι, πορσελάνινη, δεν... Είναι πάρα πολύ ενυδατωμένη. Εγώ εντωμεταξύ πριν έβαλα ένα σέρουμ, αλλά εντάξει, είναι απίστευτο, μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω βάλει το make-up μου, τα concealer μου, έβαλα την πούδρα μου και έκανα και τα κοψιματάκια μου. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι ειλικρινά έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη με αυτό εδώ το προϊόν, γιατί έχω βάλει ένα πάρα πολύ δύσκολο make-up, το οποίο είναι στόχος για μένα, και σε πληροφορώ ότι με το που έβαλα αυτό το προϊόν και μετά έβαλα το make-up, είναι σαν να γλίστραγε, σαν να έβλεπε το δέρμα μου ως παγοδρόμιο. Ναι, όμως είναι απίστευτο. Είναι ένα απίστευτο προϊόν. Δεν έχω ξανανιώσει την επιδερμίδα μου τόσο smooth. Ειλικρινά, είναι φοβερό primer. Φανταστικό. Υπόσχεται ένα τέλειο φινίρισμα smooth και το κάνει. Έβαλα το make-up και δεν αισθάνομαι ότι έχω βάλει make-up. Δεν υπάρχει αυτό το. Δεν υπάρχει. Ένα δεύτερο προϊόν το οποίο μου στείλανε είναι ένα προϊόν το οποίο είναι για τα φρύδια. Αυτό είναι το συγκεκριμένο Brown Colorist. Είναι μια μάσκαρα, brow μάσκαρα, το οποίο σε βοηθάει να σου φτιάξει το σχήμα των φρυδιών σου, αλλά και να σου δώσει χρώμα. Είναι το καφέ. Δεν μπορώ να ξέρω τώρα τι θα γίνει εδώ πέρα με τα μαύρα μου τα φρύδια. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάμε όμως λίγο να το δοκιμάσουμε. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τώρα η απόχρωση... Βλέπεις, μου ανοίγει το φρύδι. Δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει ποτέ τέτοιο προϊόν, απλά μου σπάει τη μαυρίλα. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς και αν το κάνω καλά, αλλά μάσκαρα για τα φρύδια είναι, πού θα μπει. Θα προχωρήσουμε τώρα στα μάτια. Μου στείλαν αυτή εδώ πέρα την παλέτα, η οποία είναι The Glitterizer Mix & Max Eyeshadow Palette. Μιλάμε για μία παλέτα η οποία έχει 8 χρώματα και όπως βλέπετε είναι όλα shimmer. Δεν έχει κανένα matte, μπορείς να κάνεις απίστευτα look πιστεύω. Και σμόκι και πιο θερμά και εδώ πέρα μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για highlighter. Ακριβώς από πίσω δεν γράφει η ονομασία των σκιών. Είναι η 010 Glitter is my favorite color. Όντως και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα glitter. Οι συγκεκριμένες σκιές, κάποιες από ό,τι έπιασε εδώ πέρα, έχουν
όλες γκλίτερ, εννοείται, αλλά κάποιες έχουν κρεμώδεις υφή. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη αυτή, το χέρι σου χώνεται μέσα. Λοιπόν, ωρε μάνα μου, κοίτα εδώ χρωστική. Wow. Λοιπόν, πάμε να το δούμε πώς γράφει και στο μάτι όλες τις σκιές. Σας έχω φέρει και λίγο πιο κοντά. Πάμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή εδώ πέρα τη σκιά ως γωνία, γιατί όπως βλέπω δεν έχει κάποιο ανοιχτό χρώμα. Τώρα, γιατί για να κάνω βάθος πεδίου να βάλω κάτι σήμερα δεν θα το προτιμήσω, να σου πω την αλήθεια. Οπότε πάω κατευθείαν εδώ πέρα στη γωνία να δω. Γράφει απίστευτα. Γράφει απίστευτα, δεν το συζητάω. Γράφει πάρα πολύ καλά. Δεν με δυσκολεύει στο να την μπλεντάρω καθόλου. Θέλει πολύ καλό μπλέντινγκ όμως. Πολύ καλό μπλέντινγκ, γιατί μου αρέσει να μπλεντάρω τις σκιές μου πάρα πολύ. Τώρα θα χρησιμοποιήσω με το χέρι αυτήν εδώ πέρα την κρεμώδης, που είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω πώς θα κάτσει πάνω στο μάτι μου. Εντάξει, δεν το συζητάω, παιδιά. Φοβερή σκιά. Φοβερή. Φοβερή απόδοση. Θα πάρω τώρα ένα καθαρό πινέλο για blending και θα αναμίξω όλες μαζί τις σκιές για να έχω ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Και τώρα θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το πινελάκι και θα πάρω αυτήν εδώ πέρα τη σκιά και θα τη βάλω στην εσωτερική γωνία του ματιού μου. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Θα χρησιμοποιήσω αυτές τις δύο τις σκιές στο κάτω μέρος του ματιού μου. Και επειδή εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι τσαχπινιές, εννοείται ότι μπαίνει καλύτερα μία σήμερα σκιά με το δάχτυλο, όμως επειδή θέλω να σας δείξω τα πάντα, θα βρέξω λίγο το πινέλα μου να δω λίγο τι απόδοση έχει όταν βρέχουμε το πινέλο. Θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ πέρα την καρωτή αγαπημένη κεραμιδή σκιά. Εντάξει, η απόδοση είναι φανταστική. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Οπότε μπαίνουν πάρα πολύ καλοί σκιές, είτε τις βάζετε με το δάκτυλο, είτε τις βάζετε με ένα βρεγμένο πινέλο. Η απόδοση είναι φανταστική, δεν υπάρχει. Ένα άλλο πινελάκι, έβρεξα και αυτό το πινελάκι και θέλω λίγο έτσι να δώσω μία έξτρα λάμψη και με αυτήν εδώ πέρα τη σκιά που είχα βάλει. Βάζω και από εδώ, δηλαδή το βάζω και στο κέντρο, το πάω. Τέλος, θα χρησιμοποιήσω λίγο αυτήν εδώ πέρα τη μαύρη τη σκιά και κάτω λίγο από το βλέπαρο για να δώσω έτσι μία αίσθηση λίγο και του σμόκι, γιατί περί σμόκι πρόκειται τώρα εδώ πέρα. Και μία αίσθηση ότι έχει έτσι ένα eyeliner, η υπόθεση. Δεν έχω λόγια για την παλέτα, ειλικρινά. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε αυτήν εδώ πέρα τη μάσκαρα, η οποία είναι The Lid Black One Volume Mascara Waterproof. Μιλάμε για μία αδιάβροχη μάσκαρα. Για να δούμε λίγο την απόδοσή της. Το βουτσάκι έρχεται κάπως έτσι. Δεν έχει κάποια καμπυλότητα, καθόλου καμπυλότητα. Είναι μικρό. Δεν ξέρω τώρα άμα με βοηθήσει πάρα πολύ για να βάλω μάσκαρα. Θα το δω. Είναι η 010 Like Jackie. Μαύρη. Μου δίνει όγκο και μου ξεχωρίζει τις βλεφαρίδες πάρα πολύ. Φοβερό αποτέλεσμα. Φοβερό. Και έχω βάλει μόνο μία στρώση. Δεν έχω βάλει δεύτερη. Για να δούμε και εδώ. Θα προχωρήσουμε τώρα στο κραγιονάκι, το οποίο είναι αυτό και είναι το Hololip Color Intensive.
Desifir. Charming Fairy Lip Glow 010 One Miracle Fits All. Λοιπόν, μιλάμε για αυτό εδώ πέρα. Ου, κοιτάξτε το χρώμα. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα έχω πολύ έντονο μάτια, οπότε θα ήθελα έτσι κάτι χαλαρό. Οπότε νομίζω ότι μου ήρθε αυτό λουκούμι. Λοιπόν, δεν είναι ματ, είναι ενυδατικό. Για να δούμε λίγο τι γίνεται. Ωραίο χρώμα. Και δεν του φαίνεται, ε? Και δεν του φαίνεται καθόλου. Τα σπάει. Τα σπάει. Είναι το πρώτο μου κραγιόν που βάζω σε αυτή την απόχρωση. Δεν τα περίμενα, γιατί όταν το είδα, όταν μου το φέρανε στη σακούλα και το είδα, λέω αποκλείεται να βάλω εγώ τέτοιο χρώμα. Νομίζω ότι έκατσε πάρα πολύ καλά. Μπράβο! Μπράβο, Κατρίς. Ρε, τι ωραίο που είναι. Φανταστικό. Παραγωγή, φανταστικό. Έχω και την κόρη μου εδώ. Αυτό ήταν το μακιγιάζ μου για σήμερα, κορίτσια, με αυτά εδώ πέρα τα υπέροχα προϊόντα από Κατρίς. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου στείλανε αυτά εδώ τα προϊόντα. Ελπίζω να σας αρέσει αυτό εδώ πέρα το μακιγιάζ. Είναι φανταστικά τα προϊόντα. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα. Αν πάρετε αυτή την παλέτα θα με θυμηθείτε. Είναι απίστευτη, απίστευτη. Και το primer είναι φανταστικό. Το δε κραγιόν ακόμα πιο φανταστικό. Νομίζω ότι έδωσε ένα υπέροχο. Μια υπέροχη λάμψη στα χείλη μου, αν και ενυδατικό. Δεν ξέρω βέβαια αν θα μου κρατήσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω μια αγάπη ιδιαίτερη στα ματ κραγιόν, όμως αυτό δεν με χαλάει καθόλου, γιατί πάει πάρα πολύ με όλο αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα. Οπότε κουκλίτσες μου, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να κάνετε like στο βίντεο αν σας αρέσει, να με ακολουθήσετε στα social media, και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super. Φιλάκια πολλά, γεια σας.